και πάλι από τον Ναό των Αγίων Ισιδώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος που σας αφήσαμε την τελευταία φορά. Περίπου πότε ήτανε? Απρίλιο, Μάιο, δεν θυμάμαι πότε είναι η τελευταία μας εκπομπή. Είμαστε η Αριστεία και η Σύση. Σε όποιους δεν μας ξέρετε από πέρσι, κάναμε κάποιες εκπομπές νεανικού περιεχομένου και διάφορους προβληματισμούς μας εκφράσαμε. Και φέτος είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Έτσι. Ευνηδιαστήκαμε, η αλήθεια πολύ. Είναι. Πολύ. Αλλά είμαστε χαρούμενες που επιστρέψαμε και είπαμε να σας χαιρετήσουμε από εδώ που μας βλέπετε συνήθως, από την πλατεία των Αγίων Ισιδώρων. Βρισκόμαστε κάπου εκεί που είναι η κουζίνα. Ναι. Θα σας τα δείξουμε σε επόμενες εκπομπές πιο αναλυτικά. Έχουμε πολλές εκπλήξεις φέτος, οπότε να περιμένετε πάρα πολλά από μας. Και είπαμε έτσι, σαν μικρή έκπληξη, να αλλάξουμε το τοπίο που μας έχετε συνηθίσει και να πάμε κάπου καινούρια. Η αλήθεια είναι πως δεν βοηθάει και πολύ ο καιρός, μιας και είναι αρκετά βροχερά σήμερα. Έτσι, οπότε Δεκέμβριος. Θα μας βρείτε σε ένα πιο καλυμμένο μέρος αμέσως. Τέλεια. Εντάξει, βολεύτηκες. Ναι, εσύ. Μια χαρά. Όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Γεια σας και πάλι, ναι. Έτσι, αλλάξαμε τώρα, είμαστε καθισμένες. Κάτσε, γιατί δεν σε βλέπω πολύ καλά, μισό λεπτό. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, σε έκρυβε λίγο αυτό. Έτσι. Έχουμε να το κάνουμε και κάτι μήνες τώρα αυτό, οπότε είμαστε λίγο στην προσαρμογή ακόμη. Έτσι, σιγά-σιγά. Ελπίζουμε να χαίρεστε κι εμείς που οι εκπομπές έτσι επέστρεψαν και ο πατέρας και ο πατέρας Ραφαήλ και ο πατέρας Σπυρίδων με τον πατέρα Δημήτρη τον Καβαθά. Ναι. Δεν θυμάμαι και το πρόγραμμα, Τετάρτες, Σάββατο, Σάββατο. Ναι, δεν έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Είναι λογικό μετά από τόσους μήνες, έτσι προσπαθούμε, είναι και η πρώτη εκπομπή, προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να προσαρμοστούμε θα λέγαμε. Και έτσι έχουμε πολλές εκπλήξεις για την. Σας έχουμε προετοιμάσει, έχουμε σκεφτεί πολύ ωραία πράγματα και αλήθεια είναι για τη συνέχεια. Απλά έτσι μας χάλασε λίγο καιρός και δεν προλάβαμε να τα προσαρμόσουμε. Δεν πειράζει, προσαρμοζόμαστε εμείς, οπότε δεν το έχουμε πρόβλημα. Αλλά είμαστε πραγματικά πολύ ευγνώμονες και πολύ χαρούμενες που ξαναεπιστρέψαμε στην παρέα με τη Σύση και την Αριστεία. Έτσι. Να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πέρσι, λοιπόν. Ναι, απλά. Φέτος θα είμαστε λίγο αναβαθμισμένες, γιατί έχουμε μάθει και από πέρσι πολλά πράγματα. Έχουμε και σκεφτεί πολλές νέες ωραίες ιδέες. Κυρίως από εσάς δηλαδή, από το, από το κοινό, από τους προσκυνητές, διάφορες ιδέες που μας δώσανε. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ειδικά το καλοκαίρι ήταν, δεν ξέρω, που δεν είχαμε τις εκπομπές και αυτά. Όλοι ψάχνανε τις εκπομπές συνέχεια. Δηλαδή και στην κουζίνα και τον πατέρα Ραφαήλ, όλες. Και ήταν πολύ συγκινητικό το πόσο φαίνεται ότι εκτιμήσανε, ρε παιδί μου, την προσπάθεια που κάναμε, γιατί φυσικά η κάθε προσπάθεια είναι μοναδική σε κάθε εκπομπή. Ερχόντουσαν και μας έλεγαν και για τον Παπαραφαήλ, για διάφορες συνταγές που δοκίμαζαν και που τους έβγαιναν. Μας ρώταγαν αν δοκιμάζαμε εδώ πέρα κάτι. Εγώ είχε τύχει κάποιες φορές να είμαι στα πλάνα από πίσω. Οπότε να έχω δοκιμάσει κάτι φαγητά από τα πιταρούδια, ακόμα τα θυμάμαι. Ήταν τέλεια, τρομερά. Να τα φτιάξουμε καμιά μέρα και εμείς να τα φέρουμε. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Αλλά ναι, να πούμε ότι πέρσι τις αφήσαμε λίγο απότομα τις εκπομπές, γιατί η αλήθεια είναι πως ο φόρτος εργασίας ήταν πολύς. Με την έννοια ότι ξεκίνησε η εκκλησία να ανοίγει και πρωί και απόγευμα. Να έχεις εσύ τα τρεξίματά σου με τη σχολή. Εγώ μετά έφυγα για δουλειά, οπότε ούτε ένα αποχαιρετιστήριο δεν προλάβαμε να κάνουμε. Ήταν ταυτόχρονα πολλά μαζί και έτσι γι' αυτό και ο κόσμος ερχόταν πάρα πολλές φορές. Και ναι, και μας ρώταγε, θα βγείτε την Τρίτη. Θέλαμε, έλεγαμε, θα το δούμε πότε και πότε. Ο χρόνος, η αλήθεια, δεν ήμασταν πάρα πολύ συνέπειες. Αυτό δεν μας βοήθησε καθόλου. Δεν πειράζει. Πιστεύαμε ότι θα επιστρέψουμε. Okay. Αν και όπως πάντα ευνηδιαστήκαμε. Ήταν λίγο απότομο, λίγο τη τελευταία στιγμή. Αλλά πάντα χαιρόμαστε που επιστρέφουμε. Πάντα είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε την ευκαιρία αυτή και μπορούμε να συζητάμε μερικά πράγματα μαζί σας. Γιατί η εκπομπή αυτή είναι. Ο στόχος είναι να σας κρατάμε παρέα και παράλληλα με το να μαθαίνουμε μερικά πράγματα εμείς, μαθαίνετε κι εσείς, μαθαίνουμε όλοι μαζί παρέα. Βασικά, αυτό που μου άρεσε εμένα πιο πολύ είναι ότι όντως είχε απήχηση στον κόσμο και ότι ερχόταν και από μόνος του ο κόσμος μας μιλούσε για το. Έκανε διάφορες απορίες. Και αυτό που εμένα μου έμεινε περισσότερο είναι ότι πώς προσελκύσαμε κατά μία έννοια κάποιους νέους, κάποιο νεότερο κόσμο και πληθυσμό
έτσι πιο πολύ στην ηλικία μας, που είναι και λίγο την εκκλησία την έχουν λίγο πιο παρεξηγημένη, είναι πιο αποστασιοποιημένη, οπότε εμένα αυτό μου δώσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήταν ο πρωταρχικός μου, ο πρώτος μου στόχος και μετά τα υπόλοιπα, η γνώση και το να περνάμε εμείς καλά, γιατί εντάξει και στις εκπομπές η αλήθεια είναι πως περνάμε πάρα πολύ ωραία. Για παράδειγμα, έχω μια συγκεκριμένη ιστορία που θυμάμαι. Ήταν η μητέρα ενός κοριτσιού, όπου το συγκεκριμένο κορίτσι σπουδάζει εδώ και 2-3 χρόνια σε μια χώρα του εξωτερικού και μου εξέφραζε πολλές φορές τα παράπονά της ότι μακάρι, ότι βλέπω την εκπομπή σας και επηρεάζομαι τόσο πολύ και για το παιδί μου και για το πώς να την προσεγγίσω και θα ήθελα πραγματικά πιο πολύ να τη φέρω κοντά. Και της λέω, όταν έρθει από εξωτερικό, γιατί δεν την φέρετε εδώ? Και μου λέει, αυτό πραγματικά το προσπαθώ και δύσκολα θα την πείσω κλπ. Τέλος πάντων, εγώ της ευχήθηκα να έρθει και να την γνωρίσουμε κι εμείς, να δει λίγο, να της πούμε κάποια πράγματα, να της εξηγήσουμε. Απλά μια απλή συζήτηση, όχι κάποιο, να της κάνουμε κάποιο μάθημα. Τέλος πάντων, περνάει ο καιρός, ήταν, θυμάμαι, Πέμπτη. Και μου λέει ότι ήρθε η κόρη μου, μου λέει, από εξωτερικό, γιατί τώρα πρέπει να κάνει μια εγχείρηση την επόμενη εβδομάδα. Και θέλω πάρα πολύ να την φέρω εδώ πέρα, έστω και για ευλογία, αλλά να δει και σε εσάς μήπως και την επηρεάσετε. Και μετά από μία μέρα έρχεται πάνω μόνη της εδώ στην κουζίνα, ήταν πιο κάτω η κόρη της και μου λέει, να κατάφερα να τη φέρω, μου λέει. Κάτω μιλάει με τον πατέρα Αριστίδη και έρχεται πάνω η μητέρα της και μου το λέει. Και μου είπε ότι τη δειλέασε με το να τη φέρει να πάνε να πιούν ένα καφέ εδώ πέρα στο Λυκαβητό. Ήταν και πολύ ωραία μέρα, έτσι, πολύ ηλιόλουστη, ναι. Έρχεται εδώ πέρα, τέλος πάντων, έρχεται πάνω, τη γνωρίζουμε την κόρη της. Ήταν εδώ πέρα και ο πατέρας Σταύρος εδώ στην πλατεία. Οπότε πιάσαμε έτσι λίγο τη συζήτηση, μας ρώταγε τι κάνουμε εδώ πέρα στην καθημερινότητά μας, τι κάνουμε τις μέρες των γιορτών. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, μας έλεγε και εκείνη αντίστοιχα τι έκανε στην Ολλανδία με τις σπουδές της. Γενικώς νομίζω ήταν δικηγόρος. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό που σπούδαζε, επομένως είχε πολύ διάβασμα, πολύ στρες. Και αυτό που μου άρεσε εκείνη την ημέρα ήταν ότι στο τέλος, έκλεινε τέλος πάντων το μεσημέρι που κλείνουμε μία η ώρα και λέει, πω, γιατί κλείνεται από τώρα, ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία και ότι τελικά πέρασα καλύτερα από ό,τι νόμιζα και προτιμώ να μην πάω τον καφέ μου στη συνέχεια, δηλαδή που της είχε προτείνει η μητέρα της. Οπότε εντάξει, εν τέλει βλέπεις ότι κάπως επηρεάσαμε κι εμείς, είτε τον γονιό άμεσα, είτε την κόρη της έμεσα. Νομίζω ότι είναι αυτό το ότι όταν έρχεται ο κόσμος και μας πιάνει και συζητάμε τέτοια θέματα, γιατί έχω και εγώ μία παρομοία που δυστυχώς δεν έτυχε να ήσουν μπροστά, ήταν απίστευτη η εμπειρία. Όταν συζητάς κάτι τέτοιο και προσπαθείς εμέσως να επηρεάσεις τον άλλο θετικά και να του δείξεις και μία άλλη πλευρά, την οποία εντάξει, πολλοί δεν τη δέχονται αμέσως, αλλά είναι καλό να επεξεργαζόμαστε κάποια πράγματα. Έτσι, σίγουρα, καθένα θέλει τον χρόνο του. Έχει τύχει μια φορά λοιπόν με μια κοπέλα, η οποία είχαμε κάνει και ένα θέμα πέρσι με πανελλήνιες, με επαγγελματικό προσανατολισμό. Προσπαθούσαμε. Α, γενικά... ναι, ήταν από τα πρώτα μας θέματα που είχαμε αναλύσει. Ναι. Έτσι, τότε που ήμασταν και αγχωμένες και προσπαθούσαμε έτσι να τα εκφράσουμε. Αλλά ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο έτσι, επειδή το έχουμε βιώσει και οι δύο και σε δύο διαφορετικές περιόδους, προσπαθούσαμε έτσι κάθε μία να πει την εμπειρία της, είμαστε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις και προσπαθούσαμε τέλος πάντων να δείξουμε στον κόσμο πώς το περάσαμε εμείς, έτσι, για να βοηθήσουμε και τους γονείς από τη μία να βοηθήσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά, αν το έβλεπε κάποια από τα παιδιά, να καταλάβουν ότι υπάρχει και κάποιο άλλο, ότι μετά δεν είναι τόσο... Και να τους βοηθήσουμε που να κοιμανθούν, τι τους αρέσει κλπ. Και ήρθε λοιπόν η μαμά με την κόρη της, που είναι τώρα τρίτη ηλικία, και ήμουν εγώ στην κουζίνα και αυτά. Κλασικά, ξέρεις, καφεδάκι, βγάζουμε εμείς το καφεδάκι, το κέρασμά μας όπως κάθε φορά. Και έρχεται η μαμά και τυχαίνει εγώ και μιλάω με την κοπέλα και μου λέει ότι είμαι τρίτη ηλικίου, την κατεύθυνσή της και αυτά. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχε η μαμά ακούσει για την εκπομπή και έτσι κάπως πιάσαμε συζήτηση εγώ με την κόρη και της εξήγησε ότι είχαμε κάνει ένα θέμα και αυτά. Και πιάνοντας συζήτηση, ενώ ήμασταν διαφορετικές κατευθύνσεις, γιατί εκεί αν δεν κάνω λάθος είναι υγείας, εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση, έτσι μπόρεσα μέσω μια συζήτηση που κάναμε πολύ απλή, που η κοπέλα αυτή δεν είχε ξανά έρθει, είχε έρχονταν πρώτη φορά, έτσι ψάχνανε να δει, γιατί άρεσε τη μαμά του τόσο πολύ να έρχεται, γιατί την ηρεμούσε το μέρος αυτό. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πιάσαμε μια συζήτηση και καταλήξαμε να μιλάμε 20 λεπτά. Mm-hmm. Και έτσι ένιωσα πάρα πολύ ήρεμα και γαλήνια μέσα μου, ότι κάπως με έναν τρόπο βοήθησα κάποιον άλλον, έστω και σε ένα μικρό βαθμό, γιατί εντάξει,
καθένας δεν ξέρει πώς το διαχειρίζεται. Αλλά έστω σε ένα 5% ας πούμε, κάπως τον βοήθησες. Ε, βέβαια, εννοείται, μέσω τουλάχιστον των συζητήσεων. Και εν τέλει το κορίτσι τότε ξανά έρχεται, έχετε επαφή. Έρχεται πάρα πολύ συχνά και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν τη βλέπω. Γιατί έτσι... Βλέψε, αυτό είναι. Ναι, μου ανοίγεται η ψυχή, γιατί κάθε φορά νιώθω ότι... Πώς να το πω, ότι φυσικά δεν είμαστε εμείς εδώ που φέρνουμε τον κόσμο κτλ. Αλλά άμα βάλεις και εσύ ένα μικρό λιθαράκι, πολύ πολύ μικρό. Εννοείται. Γιατί... Τουλάχιστον για τους νέους, στην ηλικία μας. Πολλές φορές επίσης μας έχουν πει και μαζί με τη Σύση ότι χαίρεται πάρα πολύ ο κόσμος, βλέπει νέα κορίτσια. Ναι, βλέπει νεολαία και σε διάφορα εδώ πέρα και στην κουζίνα και κάτω που είναι τα κορίτσια στα εικονοστάσια. Αρέσει σε πολύ κόσμο αυτό, ναι. Το. Και εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν είναι σύνηθες. Όχι, όχι, δεν. Δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό. Είναι κάτι έτσι το διαφορετικό. Γιατί... Αλλά τώρα και πάνω σε αυτό, πολλές φορές το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι τις μέρες με τις μεγάλες γιορτές. Που γίνεται χαμός, έχει κόσμο, είναι λογικό, είτε κάποιο πανηγύρι κλπ. Όλος ο κόσμος είναι τόσο πρόθυμος να βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή, όταν και εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, είναι τρομερή και αυτή η συνεισφορά και η προθυμία. Είναι ωραία γιατί νιώθεις ότι ενώνεσαι με τον άλλον, χωρίς απαραίτητα να συνδέει κάτι. Εντός εισαγωγικών να σε συνδέει, γιατί μπορεί να έρθει και μια κυρία η οποία είναι άγνωστη, να μην έχουμε ξαναδεί ποτέ, και μόνο και μόνο που θα. Κάνει την προσφορά να ζητήσει, ρε παιδί μου, ή να πει άμα χρειάζεται κάτι κορίτσια, ή πολλές φορές μας φέρνουν καφέδες, κεράσματα, ναι, για να ναι, ναι, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Είναι αλλά και άλλα πολλά έγιναν, δηλαδή είναι και με την πολλά. Εκπομπή άλλες φορές θυμάμαι που με ρωτούσαν, ήταν μια μητέρα που το παιδί της ήθελε να περάσει κάτι παρόμοιο με τη σχολή μου, έχω τελειώσει μηχανολόγων μηχανικών. Και μου λέει ότι ακριβώς το παιδί μου δεν ξέρει και λέω όποτε θέλει να έρθει να τον βοηθήσω, να του πω κάποιες παραπάνω πληροφορίες, ίσως να ξέρει και ο ίδιος που να κοιμαρθεί και γιατί εντάξει όσο να είναι, άμα ρωτάς μαθαίνεις καλύτερα από το να το αναζητήσεις μόνος σου και κάποιος που έχει και μια παραπάνω εισαγωγικά εμπειρία. Οπότε και αυτό το παιδί πέρασε πολιτικών μηχανικών, είναι αριστεύει και είμαι και πολύ, πολύ χαρούμενη, πολύ, πολύ καλό παιδί. Έτσι, αυτό μα... Στην ουσία, έτσι επιτυχάνουμε εντός εισαγωγικών το στόχο μας, που ήταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να βοηθήσουμε κάποιον άλλο, ο οποίος είτε έχει κάποια απορία, είτε ήταν νέος, είτε είναι γονιός. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από τη φάση, είτε είναι εφηβική, έχουμε περάσει τώρα. Προχωράμε στην ενήλικη ζωή. Το βλέπουμε από τη... στην ενήλικη ζωή, τώρα που το είπες. Γι' αυτό το έφερα, γιατί περιμένουμε να μας πεις. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχει κάνει αυτή την ερώτηση η Αριστεία, γιατί μετά τον. Από πέρσι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στις καθημερινότητές μας και στις. Ζωές μας γενικότερα. Εγώ όπως με είχα ταφήσει, είχα τελειώσει, ήμουν φοιτήτρια και από τότε έχω βρει δουλειά σε μια έτσι κατασκευαστική εταιρεία πάνω στο κομμάτι μου. Είναι μια μεγάλη μετάβαση, αλήθεια είναι. Ναι, εντάξει, το λέω, δηλαδή είναι, δεν έχει καμία σχέση, επειδή φεύγεις από αυτό το comfort zone σου της σχολής. Και μπαίνεις στην πραγματικότητα, στην εργασία. Και έχω μάθει τόσα πράγματα σε τόσο λίγο καιρό. Και αυτή η ανεξαρτησία, ρε παιδί μου, έχει φέρει τα πάνω κάτω, αλήθεια είναι, γιατί ακόμα βρίσκομαι στο στάδιο της προσαρμογής. Ακόμα και εμείς, να ξέρετε, και με τη Βέλη που είμαστε στην κουζίνα κτλ. Γιατί τη Σύση την είχαμε συνηθίσει να είναι κοντά μας συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι η σχολή έχει μια μεγαλύτερη ευληγησία στα ωράρια. Από την άποψη ότι δεν είσαι κάθε μέρα εκεί πέρα, δεν έχεις κάθε μέρα μαθήματα. Οι ώρες σου είναι πιο χαλαρές εντός εισαγωγικών. Βέβαια. Οπότε την είχαμε συνηθίσει έτσι να είναι στο ίδιο ωράριο με εμάς. Οπότε όταν ξαφνικά τη βλέπουμε ότι πάει στις ευθύνες της εργασίας που είναι τελείως διαφορετικές, τα ωράρια είναι τελείως διαφορετικά, οι απαιτήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι μας χαιρόμαστε απίστευτα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τελείως. Ούτε εγώ το έχω συνειδητοποιήσει, μην νομίζεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόπος σου, γιατί εντάξει, όσο να είναι 5 χρόνια που ήμουν στη σχολή, δεν ήταν εύκολα. Και... Είχε και πολύ διάβασμα, είχε και πολλά άγχη και τώρα μέσω τέλος πάντων αυτής της αλλαγής στη ζωή μου μπορώ όντως να το εξασκήσω το επάγγελμα και είμαι πολύ τυχερή γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχει τη δυνατότητα όλος ο κόσμος να το καταφέρει. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ τυχερή. Νιώθεις και... εντός εισαγωγικών ότι δικαιώνεσαι, ναι, δηλαδή ναι, 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 σίγουρα. Εφάτη και είναι πολύ σημαντικό να το ακούει και ο κόσμος και οι γονείς και αυτά γιατί
καμιά φορά, επειδή ας πούμε εγώ τώρα έφτασα στο τρίτο έτος, δηλαδή σε ένα χρόνο τελειώνω τη σχολή. Άντε με το καλό. Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δηλαδή είναι ξέρεις όλο πολύ πρωτόγνωρο. Δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες ότι το 19 μπήκα στη σχολή, ξέρω, ξεκίνησα, μου φαινόταν τέλειες διαφορετικά. Ναι, λες, ο φοιτητής τώρα έφυγε από το σχολείο. Ναι, ναι. Ναι και δηλαδή, τώρα τελειώς, πώς περνάνε τα χρόνια. Ναι, να το πιστεύεις εσύ, ότι δηλαδή τώρα έχω τελειώνω στην ουσία το ένα εξάμεινο, μου ένα μισή χρόνο, τίποτα. Άντε. Οπότε, όταν ρε παιδί μου βλέπεις ότι ξαφνικά ξεκινάς και περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν οι καταστάσεις και μπαίνεις σε μια διαδικασία ότι, ας πούμε, από εκεί που στο πρώτο έτος σκεφτόσουν ότι ανεξαρτησία, βόλτες, χαράποδη. Όταν μπαίνεις στο τρίτο έτος και στο τέταρτο μετά που είναι το τελευταίο. Αρχίζεις και λες, όχι, σοβαρεύουν τα πράγματα. Ναι, πρέπει να, ότι πρέπει να, να τελειώσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό να βλέπουν και οι γονείς, αυτό που ήθελα να πω εγώ. Γιατί πολλοί γονείς μας βλέπουν από τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Ότι εγώ θα τους πρότεινα να αφήσουν τα πρώτα δύο χρόνια τα παιδιά τους να χαλαρώσουν. Γιατί τα πρώτα δύο χρόνια του πανεπιστημίου είναι τα δύο χρόνια τα οποία πρέπει εντός εισαγωγικών να είναι σε λίγο πιο χαλαρό βαθμό, γιατί μόλις έχουν περάσει το πίεση των Πανελληνίων ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται από το κάθε παιδί, δηλαδή λες, τώρα δεν ξέρεις πώς θα το... Θα τη διαχειριστεί αυτή την αλλαγή. Τα πρώτα δύο χρόνια διάβαζα πάντα περνάγα τα μαθήματά μου, αλλά ποτέ δεν είχα τη δύναμη εντός εισαγωγικών να βάλω αυτή την έξτρα πίεση για να φτάσω εκεί που ήθελα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και με το που μπήκα τρίτο έτος και πήρα την κατεύθυνσή μου και την πήρα σοβαρά, δηλαδή και λέω ότι εντάξει, μπήκα στον εγκληματολογικό τομέα, τελείωσε. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι όταν παίρνεις την ειδίκευση που πήρα και εγώ την αντίστοιχη, τότε σοβαρεύεσαι λίγο πιο πολύ. Και... Ναι. Εντάξει, γιατί έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το ένα. Έτσι, πηγαίνουμε το ένα θέμα στο άλλο, όπως πέρυσι τα ίδια. Ναι, όπως. Δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Αυτό που θέλαμε να καταλήξουμε και να πούμε είναι ότι έτσι όσο περνάνε τα χρόνια και εμείς έτσι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, λέμε τα πράγματα διαφορετικά, παίρνουμε κατευθύνσεις, η Ψήση πλέον έχει πάρει την κατεύθυνση της εργασίας και αυτά, εγώ παίρνω την κατεύθυνση του προς το πτυχίο στη διαδικασία πτυχίου. Οπότε είναι μια ωραία μετάβαση που χαιρόμαστε και εμείς να την μοιραζόμαστε μαζί σας, γιατί πέρσι ήμασταν σε μια τελείως διαφορετική φάση, φέτος ήμασταν σε μια τελείως διαφορετική φάση. Αλλά όσο μπορούμε προσπαθούμε να ερχόμαστε στο ναι. ναό. Ναι. Η αλήθεια είναι πως όσο και περιορισμένο να είναι το πρόγραμμα, είναι σίγουρα προτεραιότητά μας. Γιατί, ακόμα και μετά από μια πολύ φορτισμένη μέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη τέλος πάντων δουλειά τουλάχιστον να μιλήσω από δικιά μου σκοπιάς, το βάρος είναι και εγκεφαλικό, γιατί πρέπει συνέχεια να βρίσκεσαι σε εγρήγορση. Αλλά είναι και σωματικό, γιατί όταν πηγαίνουμε στο εργοτάξιο, για παράδειγμα, έχουμε, ας πούμε, στο λιμάνι του Περάματος και στα ναυπηγεία ανακατασκευάζουμε εκεί πέρα τις υποδομές του λιμανιού. Παίρνοντας το εγκεφαλικό που το έχεις κάνει ήδη από το γραφείο, εκεί πέρα πρέπει να πας, να σκαρφαλώνεις. Πηγαίνουμε, σκαρφαλώνουμε, αλήθεια. Πάνω, ναι, στις προβλήτες. Θα δείξω ένα βίντεο να δείξουμε στον κόσμο. Θα βγάλω και θα σας δείξουμε. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Να βλέπεις, έχουν μπει σωστά τα φρεάτια, είναι σωστά οι σωληνώσεις. Αυτά που βλέπεις στον υπολογιστή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οπότε ακόμα και αυτό που είναι έτσι μια. Είναι πιο δραστήριο. Μετά στο τέλος που τελειώνει η δουλειά, είσαι τόσο κουρασμένος, τόσο πραγματικά. Τι να σου πω, εγώ από τις 11 η ώρα, 12 είμαι στο κρεβάτι. Νομίζω ότι θα ταυτιστεί πολύ από το κοινό μας, γιατί πολλοί εργάζονται έτσι, έχουν τη δουλειά τους. Αλλά... Γιατί, ξέρεις, θέλω σκεφτόμουν. Πώς, είναι κάποιοι στη δουλειά που προφανώς έχουν και παιδιά. Και μετά από μια τόσο δύσκολη μέρα πάνε σπίτι και πρέπει να φροντίσουν και τα παιδιά τους. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι αυτός ο ρόλος. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ. Είναι τρομερό. Συγχαρητήρια, εγώ πραγματικά σας θαυμάζω. Εγώ όλους θαυμάζω που το κάνετε. Πολύ κάτι οι μητέρες που έρχονται, έχουν την εργασία τους, έχουν τα παιδιά τους, έρχονται και στην εκκλησία. Δηλαδή, έρχονται και στην εκκλησία, όλα. Θα πηγαίνουν και να θεληθούν. Τα κάνουν όλα. Δηλαδή, μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλει πολύ δύναμη θέληση, γιατί νιώθουν ότι ξεκουράζονται εδώ και όντως, δηλαδή και εμείς το αισθανόμαστε πάρα πολύ. Αυτό σκορές. Ήθελα να σου πω ότι πραγματικά μετά από μια τόσο. Όχι δύσκολη εισαγωγικά, δύσκολη τουλάχιστον σωματικά και. Εντάξει, και εγκεφαλικά όσο να είναι. Όταν έρχομαι εδώ, όταν τυχαίνει να είναι ανοιχτά κλπ. Είναι πραγματικά η αποφόρτιση είναι τεράστια και μετά γυρνάω σπίτι και είμαι τόσο γαλήνια, τόσο. Και λέω πάμε. Στην επόμενη μέρα ξεκινάμε πάλι. Έτσι είναι. Οπότε, ναι. Η ζωή μου σε σχέση με πέρσι είναι τελείως διαφορετική.
και στα δικά σου. Ευχαριστώ και εγώ, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να κάνω ένα, έτσι, να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί ακούστηκε και στο αντάμωμα του πατέρα με τον πατέρα Δημητρίο, τον μικρό που λέμε εμείς. Τον πιζά. Ακούστηκε, ναι, ακούστηκε το εγκληματολογικό τομέα και ο Δημήτρης το παρουσίασε έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στον εγκληματολογικό τομέα που σπουδάζω εγώ υπάρχουν έτσι και κάποια πολύ σκοτεινά κομμάτια, τα οποία, εντάξει, αναπόφευκτα δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε σε έναν βαθμό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εγώ στη δική μου σχολή προσωπικά δεν ασχολούμαι τόσο με αυτά τα σκοτεινά κομμάτια. Έχουμε δηλαδή και ποινικό δίκαιο, έχουμε, το βλέπουμε κοινωνιολογικά το θέμα, το βλέπουμε στατιστικές, ένα πιο ευρύ φάσμα. Απλά ήθελα να το πω γιατί πολλοί έρχονται και με ρωτάνε και μου λένε πού πας και μπλέκεις και πού πας και κάνεις. Ναι, και εμένα πολλές φορές με ρωτάνε είσαι αριστερά, επειδή εντάξει καμιά φορά λόγω του ότι μας μπερδεύουν. Είσαι αριστερά, παιδί μου, τι κάνεις στην εγκληματολογία. Είναι φοβισμένη. Ξέρετε, επειδή είμαι γενικά και ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, προσπαθώ γενικά να είμαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος, όταν γενικά ακούνε και την ειδικότητα, έτσι λίγο. Κοντράρεται, όσο να είναι, η αλήθεια είναι. Αχ, τώρα που κοντράρεται. Όταν πήγα στη δουλειά, επειδή είμαι λίγο μικροκαμωμένη και. Πού θα πας που μου λένε, παιδί μου, στο έργο τάξη, μου λέει, θα μας πέσει πουθενά. Όχι, παιδιά, δεν πρέπει να έχουμε. Διακρίσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, εγώ έτσι. Αυτό του λέω. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας. Συγγνώμη, συνέχισε. Απλά ήθελα να το πω επειδή πολλές φορές μου το λένε ότι δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Έτσι, έχουμε ξεφύγει γενικά πολύ. Το συμπέρασμα γενικά αυτό είναι ότι ο ναός γενικά φαίνεται ότι για πάρα πολύ κόσμο τον ξεκουράζει και είναι μεγάλη ευχαρίστηση γιατί και εμάς μας ξεκουράζει. Οπότε, είναι μεγάλη ηρεμία και όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το. Ναι, μια φορά έλεγατε, ή μια καθημερινή που είναι λίγο πιο ήρεμα και από κόσμο, τη Σαββατοκύριακο, εντάξει, επειδή είναι πολύ σκοτεινό. Οπότε μπορεί ο καθένα και εντάξει, όσο να είναι και ναι. Η εργασία είναι πια ένα μεγάλο κομμάτι τη ημέρα. Όντως, εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω, ναι. Οπότε πλήρω, εγώ. Το καλό να το καταλάβω. Το καλό. Νομίζω καλά ήτανε για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό. Ναι. Να μην σας κουράσουμε κιόλας. Είπαμε λίγο τα νέα μας. Ναι, ακριβώς. Τι άλλαξε από πέρσι. Είπαμε στην πρώτη εκπομπή να μην μπούμε σε κάποιο θέμα, να μην τοποθετηθούμε. Λίγο εισαγωγική, έτσι να. Έτσι, ναι, να πούμε τα νέα μας, έτσι να ακούσουμε να τα δικά. Να είμαστε κοντά σας, να νιώσουμε κι εμείς κοντά μας. Πάντα να ξέρετε, κοιτάμε και τα σχόλια, να δούμε τα δικά σας τα νέα, γιατί πάντα μας αρέσει έτσι, όταν συνδεόμαστε μέσω της εκπομπής και βλέπουμε και εμείς τα δικά σας νέα, βλέπετε και στα δικά μας και έτσι. Μας εκφράζετε ιδέες, μας δίνετε έμπνευση για τις επόμενες εκπομπές μας. Αυτό έγινε και πέρσι και πιστεύω ότι αυτό και ακόμη καλύτερα θα πάει και φέτος. Εννοείται οποιαδήποτε ιδέα, πάντα τα κοιτάμε όλα, οπότε ό,τι θέλετε να γράψετε είναι πάντα ευπρόσδεκτο, όποιο σχόλιο έχετε να κάνετε πάντα είναι ευπρόσδεκτο. Και θα θέλαμε για ακόμη μια φορά νομίζω να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον ναό που έχουμε πάλι τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Έτσι και τον πατέρα. Ζητάμε λίγο να αποφορτιζόμαστε. Έτσι, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι πως περνάμε όντως πολύ ωραία. Αυτά για την πρώτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.